δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη σήμερον δέχεται ημίχνε. Μέσα σε κλίμα κατάνοιξης και παρά το τσουχτερό κρύο, εκατοντάδες πιστοί παρακολούθησαν το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων, τη Θεία Λειτουργία και την αναπαράσταση της Φάτνης του Θεανθρώπου στο σπήλαιο του Αγίου Ιωάννη του Ερημίτη, στη Μαραθοκεφάλα Κολυμπαρίου στα Χανιά. Θεοπρεπός δοξολόγωση, δόξα ενυψίστης Θεό και πηγής Ευδοκία. Είναι μια απίστευτη θέα από εδώ και το σπήλαιο είναι συναρπαστικό γιατί είναι μεγάλο. Με τη Φάτνη, με όλα αυτά που γίνονται εδώ πέρα, του αρέσει πάρα πολύ και έρχονται κάθε χρόνο πολλοί κόσμος. Δίνει την αίσθηση ότι το ζει κάποιος. Ναι, είναι κατανυχτικά. Χρόνια πολλά σε όλους, με υγεία, ό,τι επιθυμεί ο καθένας. Με την οικογένειά του. Εδώ πέρα έχει ένα αγίασμα, είχε χτυπήσει με ράβδο ο Άι Γιάννης και έβγαλε νερό η πηγή. Εδώ τρέχει πηγή, είναι μέσα. Καλά Χριστούγεννα και χρόνια πολλά. Σήμερον άγγελοι το βρέφος το τέχθεν θεοπρεπός δοξολόγωση. Η αναπαράσταση της Φάτνης της Γέννησης με πρόβατα, φωτιές, σήμαντρα και το αστέρι που έλαμπε στην κορυφή του σπηλαίου έδιναν και φέτος ξεχωριστό χρώμα στη χριστουγεννιάτικη Θεία Λειτουργία. Η αναπαράσταση της Φάτνης της Γέννησης του Ιησού προσελκύει κάθε χρόνο πλήθος πιστών στο σπήλαιο του Αγίου Ιωάννη του Ερημίτη. Ναι, κάθε χρόνο ερχόμασταν και ήμασταν ευχαριστημένοι βέβαια. Είναι η ευχαρίστηση προς το Θεό, προς το Χριστό και... Πιστεύει ο κόσμος σήμερα. Πρέπει να πιστεύει. Πρέπει να πιστεύει. Ίσως μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ και πρέπει να πιστεύουμε. Ας είναι καλά όλοι, με υγεία, χαρά, καλές γιορτές σε όλους. Και του χρόνου να ήμασταν καλά και να ξανάρθουμε. Εγώ είμαι τουλάχιστον 20 χρόνια εδώ, κάθε χρόνο. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι με υγεία, καλά Χριστούγεννα και καλή πρωτοχρονιά. Το σπήλαιο του Αγίου Ιωάννη του Ερημίτη αναδείχθηκε μέσα από το έργο του πρωτοπρεσβύτερου Ευάγγελου Σφακιανάκη από τη Σπηλιά Κολυμβαρίου, ο οποίος έφυγε στις 24 Σεπτεμβρίου 2013 από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών.